και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Τάνια Μαντουβάλου. Εισβολή στο Πεντάγωνο πραγματοποίησαν το πρωί εργαζόμενοι των ναυπηγείων Σκαραμαγκά που διεκδικούν τα δεδουλευμένα 6 μηνών. Συγκεντρώθηκαν αρχικά έξω από το Υπουργείο Άμυνας και εν συνεχεία εισέβαλαν μέσα αφού σήκωσαν τα ρόλα. Άνδρες των ΜΑΔ που επιχείρησαν να τους αποθήσουν συνεπλάκησαν μαζί τους και τραυμάτισαν διαδηλωτές ενώ στη συνέχεια προχώρησαν στην προσαγωγή δεκάδων εξ αυτών. Μήνυμα στους Ευρωπαίους εταίρους να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα και την αποφασιστικότητά τους ώστε να ξεπεραστεί η κρίση που απειλεί πλέον ολόκληρη την Ευρωζώνη, αναμένεται να στείλει από το Παρίσι ο Πρωθυπουργός. Ο Αντώνης Σαμαράς επισκέπτεται τη γαλλική πρωτεύουσα ως προσκεκλημένος στην κεντρική εκδήλωση της επετείου των 125 χρόνων της Herald Tribune και των New York Times. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ο άνθρωπος που οι ηγέτες της Ευρώπης θεωρούν ως το καλύτερο στοίχημά τους για να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη, σημειώνει η Wall Street Journal σε σημερινό της άρθρο. Όπως αναφέρει, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει κερδίσει μέχρι στιγμής μια επιφυλακτική υποστήριξη από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τον ίδιο και τη χώρα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις του Οικονομικού Επιτελείου με την Τρόικα προκειμένου να κλείσει τρύπα των 2 δις έτσι ώστε να κλειδώσει το πακέτο των μέτρων. Η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη, παραδέχτηκε χθες ο Γιάννης Τουρνάρας. Μετά από συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό, εμφανίστηκε ωστόσο αισιόδοξος ότι το κενό θα καλυφθεί και εκτίμησε πως το πακέτο θα έχει κλείσει ως το Eurogroup της Δευτέρας. Την κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ συγκαλεστεί 1:30 ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε μια προσπάθεια να εκτονώσει το έντονο κλίμα αμφισβήτησής του και εντός του κινήματος μετά τις επικρίσεις που δέχτηκε για τους χειρισμούς του στην υπόθεση της λίστας Lagarde. Τη λίστα με τα πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται από το ΣΔΟΕ θα δώσει σήμερα ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Τέλειος Στασινόπουλος στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικόλαο Παντελή. Σύμφωνα με την εισαγγελική στη λίστα θα πρέπει να αναγράφονται ποιοι πολιτικοί ελέγχονται και για ποιο λόγο και τι υπηρεσιακές ενέργειες έχουν γίνει από το ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των ελέγχων. Ταυτόχρονα με τον εισαγγελέα του Αρείου θα συναντηθεί ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπώνης προκειμένου να αποφασιστούν οι δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για τη λεγόμενη λίστα Lagarde. Συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση νόμου που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομική ανακούφιση των υπερχρεωμένων οικοκυριών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, η πρόταση νόμου για τη νέα συσάχθη αποτελεί μια κοινωνικά δίκαιη, οικονομικά τεκμηριωμένη και πολιτικά ρεαλιστική πρωτοβουλία και επιδίωξη είναι να γίνει υπόθεση διεκδίκησης των ίδιων των υπερχρεωμένων οικοκυριών και του λαϊκού κινήματος. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν για ΣΕΚ και ΔΕΔΗ αντιδρώντας στις θεσμικές αλλαγές στον τρόπο της διαμόρφωσης του κατώτερου μισθού και τις επαπειλούμενες νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Παράλληλα, η ΓΕΣΕΕ κάλεσε τους εργοδοτικούς φορείς να συμφωνήσουν στην υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα αφαιρεί τις μειώσεις του περασμένου Φεβρουαρίου και θα επαναφέρει το βασικό μισθό στα 750 ευρώ. Στάση εργασίας έως τις 2 και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας πραγματοποιούν γιατροί και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Αθήνας και Πειραιά. Το ΚΚΕ διοργανώνει σήμερα διαδηλώσεις σε δεκάδες συνοικίες της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και σε όλες τις μεγάλες πόλεις αντιδρώντας τα μέτρα που φέρνουν μαζί κυβέρνηση και Τρόικα. Η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρίγα θα παραστεί στη συγκέντρωση του Κερατσινίου. Εξωτερικές ειδήσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών Μιτ Ρόμνεϊ φάνηκε ιδιαίτερα μαχητικός στην πρώτη του τηλεοπτική αναμέτρηση με τον Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος αντίθετα έδειξε υποτονικός. Δημοσκόπηση του CNN δίνει τη νίκη στο debate στον Ρόμνεϊ με ποσοστό 67% έναντι 25% που πιστεύουν ότι ο Ομπάμα ήταν καλύτερος στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο Denver του Κολοράντο. Προβάδισμα στο Ρόμνεϊ δίνει και δημοσκόπηση του CBS. Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς την Τουρκία έπειτα από την επίθεση με όλμους από το Συριακό έδαφος που δέχτηκε τουρκική μεθοριακή κοινότητα με συνέπεια 5 νεκρούς αμάχους. Παράλληλα, οι χώρες του ΝΑΤΟ καλούν τη Συρία να σταματήσει την κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αθλητική επικαιρότητα. Με 3-1 ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από την Arsenal στη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Champions League. Ο καιρός. Νεφώσεις επικρατούν στα δυτικά, ενώ τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές. Η άνεμη πλέον ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία φαίνεται στους 29 βαθμούς. Στους 29 βαθμούς τα θερμόμετρα στην Αθήνα, στους 27 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.